Πλέον είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ποσφαιρικών Σωματείων Σερών και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Κατσαβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ απλά θα το αναφέρω πριν πάμε στη ροή της κουβέντας ότι επειδή είμαι μισός Κύπρος, στηρίζω από ΕΛ. Να ξέρει. Δηλαδή δεν. Με βαριά καρδιά δέχτηκα. Άρα μπορεί και να τον έχεις βρήσει στο παρελθόν. Μπορεί και να τον έχεις βρήσει. Όχι. Είσαι σίγουρος. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όχι. Εμείς με την Ομόνια τα έχουμε περισσότερο. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό γιατί μου κάθεται κάπως το κεφάλι. Έχουμε και η ίδια ηλικία πάνω κάτω. Όχι πάνω κάτω, ήδη ηλικία έχουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος, τι δουλειά έχει με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, κύριε Κατσαβάκη, που έχουμε συνηθίσει παραδοσιακούς παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να σπάσουμε τα στερεότυπα. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια μεγάλη απόφαση, η οποία στην ουσία έχει να κάνει με τα κοινά. Εγώ έκανα τον κύκλο μου σαν ποδοσφαιριστής, γύρισα στην Ελλάδα, γύρισα στον τόπο μου στις Σέρες. Η ασχολία μου ήταν, ξεκίνησα την προπονητική, από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες κινήσεις τότε που υπήρχε πρόβλημα μεγάλο στο Μπασαραϊκό και μπήκαμε μέσα στα διοικητικά και έτσι στην ουσία μου άνοιξε και η όρεξη για να μπορέσω να ασχοληθώ και να προσφέρω στα κοινά του τόπου μου. Έχετε μετανιώσει είτε για την ενασχόληση με την προπονητική είτε σαν παράγοντας με τον Μπασαραϊκό? Ήταν κάτι λάθος ή θεωρείτε ότι... Όχι, δεν θα το έλεγα. Εντάξει, σίγουρα η προπονητική ήταν κυρίως στο μυαλό μου. Φυσικά προέκυψαν τα διοικητικά σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα μετά δεν έχει πισωγύρισμα. Ήταν πολύ δύσκολο μετά να ξανασχοληθώ με την προπονητική. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά το να είμαι πρόεδρος της ΕΠΣΗ ήταν κάτι το οποίο το ήθελα και σίγουρα μας περιμένει πολλή δουλειά γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχεις να κάνεις με μια ομάδα, έχεις να κάνεις με ένα ολόκληρο νομό, με πολλές ομάδες, με τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα με τον COVID. Βασικά έχεις πολλά μέτωπα. Έτσι. Και σίγουρα οι αρχαιρεσίες, επειδή άργησαν αρκετούς μήνες, ενώ ήταν να γίνουν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο του 2021, τώρα μέσα στην αγωνιστική περίοδο τρέχουν πάρα πολλά θέματα. Φυσικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο κόσμος, κύριε Κατσαβάκη, νομίζω που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ξέρει ότι οι Σέρες είναι ένας τόπος που έχει βγάλει και έχει βγάλει ποδοσφαιριστές. Όπως και η Λάρισα, νομίζω είναι από τους νομούς με πολύ μεγάλη παραγωγή ποδοσφαιριστών. Με ένα νομό Σερών, για όσους δεν ξέρουν, που κάποτε είχε τις περισσότερες ομάδες επίσης μαζί με τη Λάρισα στα τοπικά. Νομίζω έχει συρρυκνωθεί ο αριθμός, έτσι δεν είναι, τα τελευταία χρόνια, από την κρίση και μετά. Συρρυκνώθηκε πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα ότι υπήρχαν πάνω από 100 ομάδες και έχουμε φτάσει να έχουμε 47 ομάδες. Θυμάμαι, συγγνώμη, σε διακόπτω, και τρίτη κατηγορία με 4 ομίλους κάποτε στο 2000 περίπου. Πολύ πράγμα, πολλές ομάδες, πολλοί ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς και στη Γ' Εθνική έχουμε μόνο μία ομάδα. Στη Β' Εθνική φυσικά είναι ο Πασαραϊκός που είναι Κορονίδα. Αλλά γενικότερα υπάρχει μία συρρήκνωση. Τα τελευταία 10 χρόνια γύρω στο 50% των σωματείων είναι κάτι φυσικά που μας προβληματίζει. Αυτό φυσικά είναι και κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο. Στην ουσία είναι και που αδειάζουν τα χωριά, αλλά φυσικά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για μας. Εμείς θα κοιτάξουμε τώρα από τη στιγμή που είμαστε εδώ να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ομάδες, να υπάρχει βιωσιμότητα στις ομάδες, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε σε αυτόν τον δύσκολο καιρό, γιατί πραγματικά ζορίζονται οι ομάδες, θα το κάνουμε. Και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μόνο οι ομάδες, είναι και τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα πρωταθλήματα υποδομών, οι μικρές ομάδες που ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση. Στην ουσία ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα φέρεις εις πέρας για να μπορέσεις να προσφέρεις στις ομάδες, γιατί αυτό περιμένουν και οι ομάδες. Μία ένωση η οποία θα είναι εδώ για να μπορέσει να βοηθήσει και να είναι βιώσιμο το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Νίκο, πώς είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις ενώσεις, την ΕΠΟ κτλ. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος σαν και σένα να βρεθούν και άλλοι 5, 6, 7 να αλλάξουν κάποια πράγματα, ή το βασικό σου κίνητρο είναι σε αυτή τη φάση τα επόμενα χρόνια να βελτιώσεις αποκλειστικά το σεραϊκό ποδόσφαιρο? Θέλω να πω, υπάρχει πρόσφορο έδαφος να αφήσεις τη σφραγίδα σου? Πολύ καλή ερώτηση. Και γενικότερα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται, τα έχεις βιώσει και εσύ σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, η ανοργανωσιά είναι σίγουρα το κύριο γνώρισμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε πρώτη φάση, δεν σου κρύβω ότι θα πρέπει να φτιάξουμε τα του οίκου μας,
να κοιτάξουμε εδώ το νομό μας στις αίρες, να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράγματα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις των γηπέδων, τη λειτουργία των γηπέδων, την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Είναι να κάνουμε συναντήσεις με όλους τους δημάρχους, με την περιφέρεια, για να μπορέσουμε να δούμε τι θα καταφέρουμε να δώσουμε στα σωματεία. Όπως προείπα, πρώτο μας μέλημα είναι σίγουρα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εδώ το ποδόσφαιρο του τόπου μας, και συνεχεία, άμα το καταφέρουμε αυτό, εννοείται ότι το να πας στην Αθήνα, στην ΕΠΟ, εννοείται ότι θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, εφόσον έχεις να δείξεις κάτι. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί στην ουσία όχι μόνο να πας. Για να πας, για να δείξεις το όνομά σου ή το μπόι σου, το σημαντικό είναι να μπορέσεις η κάθε ΕΠΣ να παρουσιάζει έργα. Ναι. Νίκο. Τον ακούω με ενδιαφέρον. Και γενικότερα αυτό που θα ήθελα να τον ρωτήσω τον Νίκο είναι το εξής. Εντάξει, τώρα δεν το κάνω για να το φέρω σε δυσκολίες. Προς Θεού, απλά και ο ίδιος, επειδή είναι νέος στο χώρο και έβλεπε όλα τα προηγούμενα σε αυτό το κομμάτι, έβλεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γενικότερα, η λέξη ένωση και ενώσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καμιά φορά όλοι το συνδέουν. Όχι, καμιά. Ναι, κάποιες φορές το συνδέουν όλοι με κάτι παρασκηνιακό, με κάτι το οποίο μπορεί να γίνεται. Οι ενώσεις, ενώ έχουν έναν σκοπό τον οποίο υπηρετούν. Ναι, ο σκοπός τους είναι να προάγουν το ποδόσφαιρο στο νομό τους. Αυτό, ναι. Απλά ο παδός δυστυχώς τις έχει μάθει σε κάποιες περιπτώσεις λίγο διαφορετικά. Εντάξει, ναι, σίγουρα ενδεχομένως να υπάρχει περισσότερη εσωστρέφεια από ναι, εξωστρέφεια αυτό. Της ενώσης δυστυχώς. Οπότε και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε εμείς εδώ, έχοντας εξωστρέφεια και κάνοντας και εκδηλώσεις και ενδεχομένως κάποια φιλικά παιχνίδια, γενικότερα πράγματα τα οποία λείπουν, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι νέοι φυσικά το τι εστί Ένωση Ποδοσφαιρικών. Και σε μια μεγάλη κοινωνία όπως είναι αυτή το Σερών και με πολλούς παίχτες που έχουν βγει, που έχει αναδείξει γενικότερα το Σεραϊκό Ποδοσφαιρικό. Μα εγώ θυμάμαι και τον εαυτό μου τότε όταν ήμουν από τις Σερικάς και ασχολούσαν τις μικρές, που στην ουσία είναι το προστάδιο των εθνικών ομάδων. Περιμέναμε πώς και πώς για αυτές τις κλήσεις. Ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό για μας. Φάνταζε τρομερό τότε τουλάχιστον, γιατί ήταν και πολύ οργανωμένα και υπήρχαν και το επίπεδο ήταν υψηλό. Ναι. Ήταν πολύ προσωπικό που μετέπειτα κάνανε και καριέρα. Έτσι. Οπότε αυτό πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Σίγουρα είναι λυπηρό το ότι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει ενημέρωση για τις μικρές ομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως δύσκολα να γίνει πρωτάθλημα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια είναι χαμένα χρόνια εδώ για το Σεραϊκό ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση για τις υπόλοιπες ενώσεις, το οποίο φυσικά μας προβληματίζει, γιατί είναι σαν να υπολειτουργούν όλα και σε πάνε πολύ πίσω όσον αφορά και το να ξεκινήσεις και να βγάζεις ταλέντα, να βγαίνουν παίκτες. Φανταστείτε τώρα σε αυτή την ηλικία να κάθονται, ας πούμε, 2 χρόνια και δεν ξέρω πόσο θα πάει ακόμα αυτό το πράγμα. Νίκο, επειδή νομίζω είχες την τύχη και τη χαρά και το προνόμιο να παίξεις μια, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου, η Ανόρθωση, αν είναι ο ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Είναι μια από τις μεγάλες ομάδες, σίγουρα δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά σίγουρα είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Νομίζω εκείνη η παρουσία σας στον Όμιλο το 2008 ή 7, 8 νομίζω, 2008, σε Όμιλο με Ίντερ, με Βέρντερ και Παναθηναϊκό και ισοπαλία φέρετε με την Ίντερ, αρχηγός στην ομάδα εκείνη. Θέλω να πω ότι στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν ήσουν σε μια ομάδα συμπληρωματική. Ήταν η πρώτη φορά που κυπριακή ομάδα έμπαινε στους ομίλους. Είχαν προηγηθεί φυσικά και κάποια άλλα γεγονότα, κάποια άλλα παιχνίδια, όπως το παιχνίδι με την Τραπεζούντα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έχει μείνει στη μνήμη των Κύπριων. Γιατί δεν έπαιζε μόνο η Ανόρθωση, έπαιζε ολόκληρη η Κύπρος. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πρώτη φορά που η κυπριακή ομάδα έπαιζε με τουρκική, με πολλαπλάσιο, πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, και καταφέραμε και τους αποκλείσαμε. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση το να παίζεις αυτή την κορυφαία διοργάνωση είναι πολύ σημαντικό, είναι τεράστια εμπειρία και όλος το πώς λειτουργεί το Champions League είναι τρομερό. Το κάθε τι είναι στο δευτερόλεπτο. Ήταν μια ομάδα, Νίκο,
πολύ καλοδουλεμένοι. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι εσένα, τον Δέλα σίγουρα θυμάμαι, έτσι δεν είναι, τον Σκοπελίτη. Ναι. Τον Μπεκιάη στο τέρμα. Τον Μπεκιάη. Τον Μπεκιάη ήταν στο τέρμα. Τον Πρασίνοβιτ θυμάμαι. Σύνεσαι τον Πρασίνοβιτ. Τον Πρασίνοβιτ. Βέβαια. Ο Σάβιο. Ήταν εκείνη η πορεία της ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ που ακολούθησε λίγα χρόνια μετά, Νίκο, με τον Γιωβάνο, θα θυμάμαι καλά, που έφτασε μέχρι τους 8, είναι νομίζω οι καλύτερες κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη. Ναι, σίγουρα το ΑΠΟΕΛ έκανε καλύτερη ναι. πορεία γιατί πήγε παραπέρα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα και η δικιά μας ήταν πολύ καλή γιατί μπήκαμε σε ομίλους με πολύ καλές ομάδες. Νοήτε. Και είχατε αποκλείσει Ολυμπιακό, Νίκο. Ολυμπιακό και είχαμε αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Και Rapid ή Αυστρία. Με τη Μούλ και τη Σπάγια. Rapid και Ολυμπιακό, ναι, στα play-off. Ωραία ομάδα. Εγώ άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά πάντα μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Το κυπριακό ποδόσφαιρο της δικής σου εποχής. Οργανωτικά είναι στο ίδιο επίπεδο με το ελληνικό, είναι χειρότερο, είναι καλύτερο, γιατί τα βλέπεις και εσύ, κάθε χρόνο έχουμε αθλητικούς δικαστές και τιμωρίες και ομάδα Α, ομάδα Β, μια χρονιά είχαμε και να ξεκινάνε ομάδες τρεις αγωνιστικές μετά αφού ξεκίνησαν οι προηγούμενες. Φέτος είχαμε το τραγελαφικό με τη Super League 2, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Στην Κύπρο στο κομμάτι αυτό πώς ήταν τα πράγματα, θυμάσαι? Οργανωτικά όσον αφορά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα και τη δομή της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Πέρα της παθογένειας που έχει κάθε ομοσπονδία. Κοιτάξτε να δείτε, όχι, εντάξει, ήταν σε καλό επίπεδο. Εντάξει, φυσικά τώρα φαντάζομαι τώρα θα έχει προχωρήσει περισσότερο βλέποντας και την κατάταξη που έχει η Κύπρος. Και βγάζοντας συνέχεια ομάδες είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι και η έλευση καλών ξένων ποδοσφαιριστών ανέβασε το επίπεδο. Και κατ' επέκταση ανέβασε και το κυπριακό ποδόσφαιρο που από ό,τι φαίνεται έχει ανωδική πορεία. Αυτό στο οποίο νομίζω, Νίκο, πάσχει το κυπριακό ποδόσφαιρο που έχω κοντά και λόγω καταγωγής από εκεί, είναι οι γηπεδικές τους εγκαταστάσεις. Να σου πω την αλήθεια, οι γηπεδικές εγκαταστάσεις στα δικά μου τα χρόνια ήταν αρκετά καλές. Ήταν δηλαδή το... Ναι. Όσον αφορά τώρα μιλάμε καθαρά για το χλωτάπιτα, έτσι, δηλαδή το... Όχι μόνο, όχι άσε το χλωτάπιτα στην Αγγλία. Τα γήπεδα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορούν να γίνουν μόνο στο Γασιπίδι. Δεν υπάρχουν πολλά σύγχρονα γήπεδα. Αυτό. Το Τσίριο είναι παλιό. Τώρα η ΑΕΚ Λάρνακας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ένα μικρό γήπεδο. Και από όλων. Και τη Λεμεσέ τώρα νομίζω θα γίνει ένα καινούργιο γήπεδο. Το Αντώνης Παπαδόπουλος της Ανόρθωσης που το είχαν ανακαινήσει ήταν καλό. Ναι, όντως ήταν 3-4 γήπεδα. Το ΓΑΣΥΠ φυσικά που τα περισσότερα παιχνίδια τα κάναν εκεί. Ναι, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, ναι, σίγουρα δεν είχαμε πάρα πολλά καλά γήπεδα. Ναι, θα συμφωνήσω αυτό. Πριν πάμε στη Super League 1, που νομίζω έχεις να μας πει 2-3 πράγματα, τον Πασεραϊκό πώς τον βλέπεις, Νίκο, σε συνδυασμό με ότι συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα που ανεβαίνει μόνο ένας. Άλλο και αυτό τραγικό νομίζω στην όλη ιστορία. Ναι, σίγουρα. Τα πράγματα στην Super League 2 είναι λίγο περίεργα. Έτσι, το να ξεκινάνε ομάδες και να κάνουν 4 μήνες προετοιμασία είναι και ψυχολογικό το θέμα, φυσικά και ζημιογόνο οικονομικά. Βέβαια. Αλλά σίγουρα το να βγαίνει μια ομάδα από τις 30, πόσες είναι, 34, 36, ακόμα δεν ξέρουμε και πόσες είναι η ομάδα, δεν μπορεί να γίνει και κάτι καινούργιο. Να δικαιωθεί κάποια τώρα που μιλάμε, ναι, να δικαιωθεί κάποια ομάδα και να πει στο πρωτάθλημα, ναι, όντως. Ναι, εντάξει, κάθε περίπτωση, κάθε ομάδα φαντάζομαι ότι την πάει πολύ πίσω και στο προγραμματισμό και στο ψυχολογικό κομμάτι όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε φυσικά νομίζω επίκειται να βρεθεί λύση για τα τηλεοπτικά. Θεωρώ και ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει άλλη αναβολή, θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, το να βγαίνει μόνο μία ομάδα νομίζω είναι άδικο. Όσον αφορά το Πασεραϊκό θεωρώ ότι έχουν μπει σωστές βάσεις, γερές βάσεις για να μπορέσει να είναι ψηλά βαθμολογικά. Τον είδαμε κιόλας σε ένα-δύο παιχνίδια, η ομάδα είναι αρκετά καλή και σίγουρα φαντάζομαι ότι αυτό αντιλαμβάνεται και ο σεραϊκός κόσμος, οπότε νομίζω ότι θα αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Φαντάζομαι αυτό το εγχείρημα που έγινε φέτος, γιατί έχουμε Σάββατο και ΠΑΟΚ Β' Πανσεραϊκός
στη Θεσσαλονίκη με τις β' ομάδες σε βρίσκει σύμφωνο, φαντάζομαι. Με Ολυμπιακό Β, Πάο Β. Εντάξει, ναι, ναι, νομίζω είναι κάτι το οποίο υπάρχει και στο εξωτερικό και είναι και μια πολύ μεγάλη ευκολία και για τις ομάδες το να δω έχουν τους δικούς τους παίκτες, να μην τους έχουν συνέχεια δανεικούς δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Αλλά όπως επίσης και οι παίκτες οι οποίοι προέρχονται από τραυματισμούς να μπαίνουν και να βλέπουν εκεί τις δυνάμεις τους και να παίρνουν εκεί τα κατάλληλα παιχνίδια για να μπουν και να είναι έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό, οπότε ναι, θεωρώ ότι σίγουρα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Ποια ομάδα σου αρέσει να βλέπεις στη Super League 1 μέχρι στιγμής, από ποια είσαι απογοητευμένος και ποια σου έχει κάνει ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής? Γενικά βλέπω ποδόσφαιρο όσο μπορώ τώρα, όσο μου το επιτρέπει και ο χρόνος, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι το Σαββατοκύριακο μου ξέχωρα που σε καθημερινή βάση είμαστε εδώ στα γραφεία και έχουμε μπόλικη δουλίτσα, πηγαίνουμε στα τοπικά πρωταθλήματα, τα οποία είτε Α είτε Β τοπικό, mm-hmm. για να βλέπουμε από κοντά τις ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια. Βλέπω ότι πάνω στην κορυφή ότι όντως θα είναι ανταγωνιστικό και θα είναι καλό το πρωτάθλημα, ακόμα και στην Εξάδα. Εντύπωση μου κάνει ο Βόλος, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την είδα και εδώ μέσα στις Σέρες, έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω η τριάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, οι υπόλοιποι που θα προσπαθήσουν να πλασταριστούν στην Εξάδα και σίγουρα οι υπόλοιποι 8, όπως έχει τώρα ο βαθμολογικός ο πίνακας, θα παλέψουν στα play-out. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλό, ναι, το πρωτάθλημα, είναι καλό το πρωτάθλημα. Αυτό ρωτούσα γενικότερα, ναι, γιατί επικρατεί άποψη ότι νομίζω είναι και η αλήθεια ότι βλέπουμε, δεν ξέρω αν είναι σούπερ το θέαμα, που μάλλον δεν είναι, αλλά βλέπουμε παιχνίδια που σε κρατάνε, δηλαδή παιχνίδια που μπορεί πέρυσι, πρόπερυσι να μην βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, ένα Λαμία Πανετολικός, δηλαδή, αλλά έχουν γίνει και ωραία παιχνίδια, ακόμα και, ναι, το Λαμία Πανετολικός, έχουν μπει 4 γκολ με ανατροπές, ναι, ναι, με γκολ, ναι, ναι, καθυστερήσεις, νομίζω γίνονται ωραία παιχνίδια. Ναι, σίγουρα τώρα είναι χαμηλά στη βαθμολογία και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι έχουν καλές ομάδες και ότι κάποια στιγμή θα είναι μέσα στην Εξάδα, χωρίς να λέμε ότι και ο Όφη και ο Παζιάννα δεν έχουν καλές ομάδες που το δείξανε μέχρι τώρα. Οπότε στην ουσία νομίζω ότι θα είναι καλό το συνέχεια του πρωταθλήματος, θα είναι πολύ καλή. Αν στον Άρη, Νίκο, επιστρέψουν τους 6 βαθμούς, θεωρείς ότι μπορεί να κάνει μια πορεία όπως και πέρσι? Να είναι κοντά στην κορυφή, να τερματίσει δεύτερος, τρίτος. Ναι, γιατί σίγουρα η πορεία η περσινή, ναι, ναι, το γνωρίζω, η πορεία περσινή ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι αν επιστρέψουν οι βαθμοί θα είναι εκεί ψηλά. Θα είναι εκεί ψηλά σίγουρα, θα είναι στην πεντάδα. Πάλι πιστεύω όμως ότι, γιατί το βλέπουμε τώρα ότι είναι ήδη στην 7η θέση, έχει περάσει τον Παναθηναϊκό με το μείον 6. Ακόμα και με την αφαίρεση των βαθμών, αν μονιμοποιηθεί, στα play-off θα είναι η ομάδα. Νομίζω. Το θέμα, ναι, είναι τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να πάει λίγο πιο ψηλά, να πλησιάσει στην κορυφή. Είναι, εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων αυτό. Εντάξει, είναι σχετικό. Σίγουρα. Και έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Γενικότερα. Έχει ακόμα στην αρχή. Είμαστε ελπίζοντας φυσικά να μην γίνουν άλλα εστράπελα, άλλα επεισόδια κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είναι ανταγωνιστικό και ότι θα είναι καλό, ας πούμε, και για το θέμα φυσικά και για το φιλαθλό κόσμο. Νίκο, όντως νομίζω είσαι από τους ποδοσφαιριστές που τίμησαν και με το παραπάνω τη φανέλα της ανόρθωσης, με σπουδαία παρουσία για πολλά χρόνια. Έτυχε να ενδιαφερθεί για σένα κάποια ομάδα από τις μεγάλες, τις ελληνικές? Και αν ναι, γιατί δεν επέστρεψες στην Ελλάδα στα καλά σου χρόνια? Ήσουν ένας παίχτης top επίπεδου και αρχηγός της ανόρθωσης, δηλαδή αξιοπρόσεκτος. Γιατί έγινε τίποτα, δεν έγινε? Έχει μια προσωπική ερώτηση. Δεν υπήρχε κάτι ουσιαστικό, κάτι το οποίο είχαν γραφτεί στις εφημερίδες τότε για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, αλλά δεν υπήρχε καμία επίσημη κρούση. Mm-hmm. Τώρα, στα καλά τα χρόνια, μιλώντας στα καλά τα χρόνια τότε που ήμασταν και στο Champions League, δεν υπήρχε κάποια επίσημη πρόταση. Φαντάζομαι και όταν είσαι στην ανόρθωση του Champions League δεν έχει και λόγο να γυρίσει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Κακά τα ψέματα τώρα. Σίγουρα. Ήμουν καλυμμένος αγωνιστικά, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο θα φάνταζε ως αδύνατο εάν ήμουν εδώ στην Ελλάδα, γιατί η ποδοσφαιρική μου εξέλιξη
έγινε κάτω στην Κύπρο. Να κλείσουμε με Εθνική Ελλάδος, μια και είναι η μέρα αγώνα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπεις την πορεία και τι περιμένεις να δεις στο σημερινό παιχνίδι? Εθνική Ελλάδος, ναι, με την ανανέωση που έχει γίνει, βλέπουμε νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, τα παιδιά τα οποία διακρίνονται στο εξωτερικό παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Φαίνεται ότι υπάρχει δέσιμο στην εθνική ομάδα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εντάξει, σίγουρα όσον αφορά το παιχνίδι θα είναι δύσκολο να μπορέσεις να πάρεις κάτι, αλλά θεωρώ ότι μπαίνουν ίσως οι βάσεις για να μπορέσει μελλοντικά να κάνει το βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η άποψή μου, βλέποντας σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Εθνικής, είναι ότι πράγματι βγάζει ένα κλίμα έτσι οικογενειακό, βλέπετε ότι ο ένας παίζει για τον άλλον και νομίζω ότι είναι στα χνάρια του 4 που πήραμε το ευρωπαϊκό, με την έννοια ότι θέλει να υπάρξει δέσιμο και είναι κάτι το οποίο το βγάζουν προς τα έξω, φαίνεται. Τώρα φυσικά, εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα τώρα που φαντάζει δύσκολο, θεωρώ ότι μπαίνουν καλές οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες οργανώσεις. Εμείς, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι στο Λίμπερο. Να σου ευχηθώ και πρόεδρος της ΕΠΟ μετά από 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις σου. Βήμα. Όχι, εντάξει, υγεία να υπάρχει. Καλή δύναμη, καλές αντοχές. Δεν είναι και τόσο εύκολο να έχεις να κάνεις με πολλούς ανθρώπους. Αν είσαι κάποιος μια ομάδα, έχεις να κάνεις με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και 2-3 παρατρεχάμενους. Εδώ μιλάμε για σωματεία πολλά. Άρα, πολλοί πρόεδροι, πολλοί αντιπρόεδροι, πολλοί παίχτες. Καλή επιτυχία, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Κατσαβάκης.